έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η δεύτερη ηθοποιό που βγάζουμε στο Amore Per Vita και στο Joy Radio, την Ελένη Γιανακού. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ να ευχαριστώ και το Joy Radio και το Amore Per Vita. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον Νεκτάριο του Χατζαντώνη, που είναι ο σκηνοθέτης μας του προξενιού και μας έφερε σε επαφή. Και εμείς τον ευχαριστούμε από εδώ, με τη σειρά μας. Πάρα πολύ ωραία. Θα θέλαμε όμως πριν έτσι λίγο, θα θέλαμε να συστηθείς λίγο στον κόσμο. Πες μας λίγα λόγια για σένα πρώτα, ποια είσαι, για να σε γνωρίσει ο κόσμος. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ τελείωσα τη δραματική σχολή Βεάκη πριν από 2 χρόνια και έχω τελειώσει και το DIRI, το Αμερικάνικο Κολέγιο, στον κλάδο Theater Arts. Προσπαθούμε, όπως να φανταστώ και οι υπόλοιποι ηθοποιοί της γενιάς μου, για το καλύτερο. Προσπαθούμε με στέλνοντας βιογραφικά, με ακροάστονα και το άλλο. Αλλά σίγουρα προσπαθούμε, γιατί είναι κάτι που το αγαπάμε πολύ, το κυνηγάμε, και με όλα όσα γίνονται και στην περίοδο που διάγουμε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό μας και για όσα πρεσβεύουμε και το ότι έχουμε κάνει ως τώρα. Ωραία. Πάμε λίγο να μας πεις, να σε βάλω λίγο αμέσως αυτό που θέλει να ακούσει και ο κόσμος. Πες μας λίγα λόγια για τη σειρά που πρωταγωνιστείς, το προξενιό στην πόρτα σου. Το προξενιό έχω πάρα πολύ μεγάλη, είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που συμμετέχω σε αυτή την υπέροχη ομάδα με τον υπέροχο μας τον σκηνοθέτη, τον Νεκτάριο, που δεν έχω τι να πρωτοπώ για αυτόν τον άνθρωπο. Τρέχει, συντονίζει τα πάντα, είναι αισιόδοξος, περνάνε όλα από το χέρι του, τη Μαριάννα μας που είναι στην κάμερα, ελπίζω να μην ξεχάσω κανένα, σήμερα τη Λούλα, την Τριανταφύλου, την ηθοποιάρα μας όπου πρωταγωνιστεί και αυτή, και είναι για μένα ένα μάθημα ζωής, δεν υπάρχει, και ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης. Τη Σοφία τη Βερβελέ, τη Σίλια την Κατραλή που είναι και υπέροχη ηθοποιός και έχει και φωνάρα, τον Αντώνη, τον Νίκο, τη Μικαέλα, όλους να τους ευχαριστήσω για την υπέροχη και παρέα και συντροφιά και συναδελφική που κάνουμε. Το προξενιό το αγαπήσαμε την πρώτη στιγμή, διότι γενικότερα και εμένα σαν άνθρωπος, ας πούμε, σαν Ελένη, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα κοινωνικά, δηλαδή που ευαισθητοποιούν και έχουν διάφορα μηνύματα προς τον θεατή και προς τον κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι λείπει πάρα πολύ και η κωμωδία στις μέρες μας, ειδικά στον καιρό που διάγουμε. Και είναι και ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος. Και έχει γίνει τρομερή δουλειά, θεωρώ. Ήδη από τα γυρίσματα, ας πούμε, και στη βίλα που κάναμε, μας είχε κλείσει μια βίλα στην Εκάλη ο Νεκτάριος, δηλαδή, και είχαμε τρομερές συνθήκες και πάρα πολύ γέλιο μεταξύ των συναδέλφων, πάρα πολύ ωραία σκηνικά και που είχαν συμβεί. Γενικά πάρα πολύ ωραίο κλίμα και πιστεύω ότι είναι το νούμερο ένα για έναν ηθοποιό. Καλά, σε οποιονδήποτε δουλειά, εντάξει, τώρα μιλάμε για εμάς, και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε τους ανθρώπους δίπλα σου, γιατί όπως και να το κάνουμε, και ο χώρος μας και γενικότερα, είναι, εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο, διότι περισσότερο κοιτάμε στο σήμερα οι περισσότεροι να πατάμε επιπτωμάτων, υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμό, θέλουν να κυριορχήσει το εγώ τους. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε δίπλα μας άτομα που μας στηρίζουν, που θέλουν το καλό και όχι μόνο τη δικιά τους προβολή. Και θέλω να πω ένα ευχαριστώ πάρα πολύ μεγάλο σε όλους γι' αυτό. Λίγο να πούμε λίγο στον κόσμο ότι το δεύτερο επεισόδιο έχει βγει χτες.
Έτσι δεν είναι. Το δεύτερο βγήκε ήδη χθες Χθες. και εγώ με το που βγήκε το είδα κατευθείαν. Συντονιστείτε όλοι, δηλαδή και το πρώτο και το δεύτερο. Έχουμε πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές και εμένα και οι γνωστοί και οι φίλοι μου λένε άντε που θα βγουν και τα υπόλοιπα. Λέω παιδιά, έρχονται, υπομονή. Εγώ εντωμεταξύ δεν το είδα λόγω του τρεξίματος που έχω να το δω σήμερα το δεύτερο επεισόδιο. Σήμερα το βραδάκι, να το δείτε, να το μετά δείτε, την εκπομπή. Βεβαίως. Το πρώτο επεισόδιο το είδα και μου άρεσε πολλά και έχω να σε πω και πιο κάτω κάτι που θα σου ρωτήσω και να μας απαντήσεις. Βεβαίως. Πάμε να πούμε λίγο. Από μικρή ήθελες να ασχοληθείς με την υποκριτική? Γενικά εγώ το ερέθισμα που είχα ήταν ότι και οι γονείς μου και οι οικογενειακός πηγαίναμε κάθε Κυριακή στο θέατρο, δηλαδή και Ξένια Καλογεροπούλου με σε παιδικές παραστάσεις και στην Κάρμεν Ρουγκέρι. Δηλαδή και οι γονείς μου πάρα πολύ. Την αγαπάω την Κάρμεν. Αγαπάτε Κάρμεν, είχα και μια ακρόαση προχθές στην Κάρμεν Ρουγκέρι για την Ιλιάδα για το νέο της έργο. Είναι ένα απίστευτος άνθρωπος. Και γενικά υπήρχε αυτό το ερέθισμα που είχαν συμβάλει πάρα πολύ οι γονείς μου. Καλά, με οποιοδήποτε είδος τένις, γιατί και ο μπάς μου γράφει ποίηματα, είναι σε ένα περιοδικό εδώ και 20 χρόνια και έχει βγάλει και δύο βιβλία. Οπότε υπήρχε και η καλλιτεχνική φλέβα να το θέσω έτσι. Αλλά σίγουρα πάρα πολύ και από μικρή με πηγαίνανε και σε μουσεία, σε εκθέσεις ζωγραφικής, σε πινακοθήκες. Δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ έντονα όλο αυτό. Δεν ήταν ότι από μόνη μου έλεγα μαμά να πάμε εκεί, ξέρω εγώ μπαμπά, να δούμε και αυτό. Δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ έντονα αυτό το στοιχείο και ήδη όλος αυτός ο κόσμος μου φάνταζε κάτι πάρα πολύ το μαγικό, το ονειρικό, να το θέσω έτσι. Δηλαδή τι κάνουν αυτοί, δηλαδή η ζωή τους επαγγέλλονται ότι είναι εκεί πέρα, δηλαδή και κάνουν διάφορους ρόλους, δηλαδή παίζουν μπροστά σε κοινό. Ήταν κάτι το φανταστικό για μένα, δεν μπορούσα να συλλάβει ο νους μου ότι ποτέ υπήρχε πρέπει να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει και ότι επάγγελμα μένα, αλλά απ' την άλλη όταν κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς θα είσαι κάθε μέρα διακοπές. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα και σε γεμίζει και ψυχικά και πνευματικά και σου δίνει όθηση να πας παραπέρα και δημιουργικά, να αναπτυχθείς και να εξελιχθείς. Άρα από καλλιτεχνική οικογένεια δηλαδή. Εντάξει, οι δύο μου γονείς είναι χημικοί. Η μαμά, εντάξει, όχι και τόσο καλλιτεχνική βλέπα, θα λέγαμε, αλλά ναι, γράφει. Ο μπαμπάς, ναι. Όχι επαγγελματικά, αλλά τουλάχιστον σαν χόμπι, ας πούμε. Τι ρόλο σε ενδιαφέρει να ερμηνεύσεις γενικά, όταν παίζεις, στο θέατρο, στο... Γενικά μου αρέσουν και τραγωδίες, πάρα πολύ σημαντικοί χαρακτήρες και ρόλοι που έχουν αφήσει, πώς να το πω, έχουν σφραγίσει το παγκόσμιο θέατρο, όπως η Αντιγόνη, ας πούμε, που είχα δώσει τις εξετάσεις στην δραματική σχολή στην ΒΕΑΚΙ. Ένας πάρα πολύ σημαντικός ρόλος, δηλαδή, που αγωνίζεται για τα πιστεύω του, για τα δικαιώματα του αδερφού της, για το οτιδήποτε, δηλαδή, είναι ανθρώπινες αξίες. Και θα έλεγα ότι και η Αντιγόνη και πάρα πολλοί άλλοι χαρακτήρες είναι πιο επίκαιροι από ποτέ, δηλαδή, και με όλο αυτό που έχει γίνει, που ήμασταν και εμείς πριν από λίγο καιρό στους δρόμους, οι ηθοποιοί, για να διεκδικήσουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, τον χρόνο, τον κόπο μας, ό,τι έχουμε κάνει. Μιλάω για, εννοείται, που είχε εξισώνεται το πτυχίο μας με το απολυτήριο Λυκείου. Και ότι... εντάξει, δεν μπορώ να φέρω ονόματα, ας πούμε, πολιτικά ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά ότι αυτό που έχω να πω είναι ότι γενικά πολεμάται πάρα πολύ, διότι η τέχνη είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, είναι το μόνο πράγμα το οποίο καλλιεργεί το νου, την ψυχή και κινητοποιεί την ανθρώπινη δύναμη και θέληση. Και επειδή ακριβώς τόσα θεατρικά έργα και μουσικά κομμάτια με τους θείους, οτιδήποτε τέτοιο, κινητοποιούν και μιλάνε για πολιτικά και κοινωνικά θέματα,
πιστεύω ότι θέλουν όλο αυτό να το περιθωριοποιήσουν και να το κατευνάσουν, διότι μόνο έτσι ο ανθρωπινός νους και μπορεί να σκεφτεί, να έχει κριτική σκέψη, και εννοείται ότι δεν το θέλουν αυτό. Θέλουν να έχουν κινησμένους ανθρώπους, ναι. Να θέσω έτσι. Πάμε λίγο να γνωρίζω, μάθαμε δηλαδή ότι έχεις κάνει θεατρικές παιδικές παραστάσεις. Πες μας λίγα λόγια για αυτές, τις δουλειές σου. Γενικά εμένα τα δύο πράγματα που είναι η αγάπη μου πάρα πολύ είναι το θέατρο και τα παιδιά. Έτσι το γεγονός ότι εκτός το ότι κάνω θεατρικό παιχνίδι σε δύο σχολές, στην δραματική σχολή Έκτη Τέχνη που είναι στο Περιστέρι και στο 2 το Ars Artium, που κάνω θεατρικό παιχνίδι και θεατρική αγωγή σε παιδιά όλων των ηλικιών, από μικρά 4 ετών, μεσαία, να το θέσω έτσι, δημοτικό γυμνάσιο, και να βάζουμε παραστάσεις. Είχα πάντα αυτή την αγάπη για τα παιδιά, ότι με τρέλαινε ότι όλη η ενέργειά τους, η χαρά, ότι είναι ζωή όπως και να το κάνουμε. Πόσο μάλλον το παιδικό θέατρο. Έχω παίξει, ήμουνα στο θέατρο Αυλαία και η πρώτη ακρόαση που είχα κάνει, δεν το πείθω, δηλαδή μόλις είχα βγει από τη σχολή και με παίρνει τηλέφωνο η Γιώτα Τζοάννη και μου κάνει ότι είσαι θέλημα, και λέω ρε παιδιά έτσι γίνεται τώρα. Και ήταν το πρώτο μου βάπτισμα, να το θέσω έτσι, πρώτη φορά παιδικό, πρώτη φορά που πρωταγωνιστούσα, ναι, στην παράσταση, στο Διαμαντώνιο Παλάτι 1 και 2. Και ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο σαν εμπειρία, να έχεις όλο το κοινό από κάτω, τα παιδιά να σου χαμογελάνε, να χειροκροτά, να κάνουν αστεία. Απίστευτη πηγή ενέργεια, δεν το συζητώ. Δηλαδή διδάσκεις σε παιδάκια θεατρικό παιχνίδι και... Βεβαίως, κάνω θεατρικό παιχνίδι θεατρική αγωγή στο 2 πλήτε Ars Artium στο Ήλιον, και στην ανώτερα δραματική σχολή στην Έκτη Τέχνη στο Περιστέρι, όπου μαζί με πολλά παιδάκια προσπαθούμε να χτίσουμε και να δημιουργήσουμε όλο αυτό τον ένα φανταστικό κόσμο και να το θέσουμε και να τους θέσουμε τα θεμέλια για την υποκριτική, για όλη αυτή τη μαγιά του θεάτρου. Τα παιδιά είναι απίστευτα, έχουν απίστευτες θέσεις ικανότητες και δεν μπορούμε, ναι. Δηλαδή πολλές φορές θα ήθελα να πω έστω ένα δεύτερο λεπτό στο μυαλό τους για να δω τι μπορεί να σκέφτονται. Δεν υπάρχει, και τα παιδάκια που κάνω baby sitting και κρατάω, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν τώρα, δηλαδή όχι οι ατάκες που πετάνε, που εγώ έχω φτάσει σε σημείο, λέω παιδιά εντάξει, άμα δεν υπάρχει μετά κάτι μετέπειτα σε θέατρο, σε σειρές, το δω και το άλλο, εγώ σημειώνω ατάκες, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι πηγή, όχι ενέργεια σαν ένα, απίστευτη, τα παιδιά τα λατρεύω και όλα, δηλαδή όλα που τα έχω κάνει, και τον Αποστολάκο και τον Νικολάκη και την Κατερινούλα και τη Ρίγη, όλα τα αγαπάω πάρα πολύ και τους ευχαριστώ, που ενώ εκείνη μου λένε ότι μαθαίνουν πράγματα από μένα, Ελένη, θα αγαπάμε, ξέρω τον και το άλλο, εγώ να δείτε πόσα παίρνω από εκείνα. Είναι φοβερό, γιατί και εγώ είμαι ζωγράφος, η δουλειά μου, και διδάσκω ζωγραφική σε παιδικία, σε ηλικίες μικρές. Από... Και πώς είναι αυτό τώρα να γίνει λίγο αντιστροφή ρόλο. Ναι. Θέλω να μου πείτε εσείς τι παίρνετε από τα παιδιά και τι είναι αυτό. Εγώ παίρνω ρυθίσματα τρελά. Δηλαδή με αφήνουν άναυδο. Δηλαδή έτσι πως παίρνω, ζωγραφίζουν με το πινέλο και κάθονται και εγώ τους καμαρώνω. Δηλαδή είναι. Εντάξει, είναι φοβερό. Δηλαδή απέριγραπτο. Οπότε. Παίρνεις εσύ από το θέατρο, δηλαδή πώς είναι όταν παίζεις θεατρική παιδική παράσταση, αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση, και είναι από κάτω, έχεις ένα σχολείο ας πούμε, ένα νηπιαγωγείο ας πούμε. Ναι, είναι οι καλύτεροι θεατές τα παιδιά, γιατί, αλλά υπό τη μία έννοια, και βλέπεις χαμογελαστές φάσεις που σου δίνουν κουράγιο, μπορεί να χειροκροτάνε, μπορεί και πολλές φορές να δώσουν έτσι μια πιο αστεία πνοή με σχόλια, με το οτιδήποτε, και αυτό σε κάνει και εσένα πιο πολύ να σε κινητοποιεί και να σου δίνει δύναμη και κουράγιο όταν είσαι πάνω στη σκηνή. Βέβαια είναι και οι πιο σοβαροί, όχι σοβαροί, πιο αληθινοί κριτές, θα έλεγα. Ακριβώς. Και δηλαδή ότι άμα δεν τους αρέσει κάτι, σίγουρα και θα το πούνε και θα τους ξυνήσει. Αλλά πάνω απ' όλα θα είναι αληθινό, γι' αυτό είναι που πρέπει να εκτιμάμε. Αλλά άμα τους αρέσει κάτι, θα σε αγαπήσουν από την πρώτη στιγμή. Ναι, και θα στο πούν. Αυτό είναι το τρομερό.
αυτό είναι το τρομερό, το πόση αγάπη, ας πούμε, δέχομαι από τα παιδιά, δηλαδή, και ο κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχει αντίστοιχο, δηλαδή να σε αγκαλιάζουν, να σε λένε μαμά, ξέρω εγώ, σ' αγαπάμε, λένε πώς μας κάνεις να νιώθουμε, πώς είσαι κοντά μας, το ένα και το άλλο. Και είναι κάποια πράγματα που, δηλαδή, είναι τόσο, μπορεί για κάποιον να είναι το τίποτα, για κάποιον μπορεί να είναι ό,τι ομορφότερο και να σου γεμίζει και την ημέρα σου. Πανέμορφο, πανέμορφο συνέστημα. Να δίνεις χαρά και αισιοδοξία στα παιδιά και να... Έχουμε κάνει και πάρα πολλές κουβέντες, δηλαδή και με τα παιδιά που κάνουν θεατρικό παιχνίδι και με τα παιδάκια που κρατάω. Το τι κουβέντες έχουμε κάνει, τώρα θα πείτε, δηλαδή με ένα 8χρονο, έχεις κάνει και όμως πιο σοφές κουβέντες, δηλαδή τι έχω κάνει με παιδιά που εκτός του ότι μου λένε και διάφορα γεγονότα με το σχολείο καλά και που στη σύγχρονη εποχή που μαστίζουν πάρα πολλά θέματα, όπως μάλλον και το bullying, μου περιγράφουν περιστατικά τα οποία δεν διανοούμε να πιστέψω, να αντιληφθώ, δηλαδή το τι γίνεται και δεν... πώς να το θέσω, δηλαδή... λέω δεν υπάρχει κάποιος στον οποίο να απευθυνθείτε, να κάνετε κάτι, λένε ότι, για παράδειγμα, και να το πω στον καθηγητή, στον δάσκαλο, ξέρω εγώ, μπορεί να μην το πει, μπορεί να μην... δηλαδή, η ασπίδα για αυτά, δηλαδή τι έτσι, γίνεται. Έτσι. Πάμε λίγο να μας πεις λίγο, ξεχωρίζεις κάποιον ηθοποιό στην Ελλάδα? Η αλήθεια είναι ότι η Ράνια Ισχύζα, την οποία την είχα και σαν μητέρα μου, είναι ηθοποιός που με είχε προετοιμάσει για τη δραματική σχολή ένα χρόνο για τους μονολόγους που είχαμε κάνει. Η Ράνια, εκτός από απίστευτος άνθρωπος, θεωρώ και τρομερή καλλιτέχνης. Είναι τώρα στην παράσταση «Μάνα Αυτουνού». Και δεν νομίζω ότι είναι ό,τι και να κάνει αυτή η γυναίκα, είτε είναι τραγωδία, είτε είναι που έχει παίξει Αντιγόνη, είτε είναι κωμωδία, είτε είναι κοινωνικό δράμα, οτιδήποτε, δηλαδή θα δώσει 100%. Μου είχε πει, ας πούμε, και ο μπαμπάς μου, ότι που την είχε δει και σε παλιότερες παραστάσεις, ότι, ας πούμε, το Δημήτρη Χόν τον είχε πετύχει στο θέατρο που μπορεί να μην ήταν 100% προετοιμασμένος, στη Ράνια ποτέ. Δηλαδή ότι δίνει το 100% και το τρόπος που ο οποίος δουλέψαμε μαζί και μετά από όλο αυτό το χρόνο προετοιμασίας, ναι, δηλαδή είναι σκυλή στη δουλειά της, δεν υπάρχει, πάρα πολύ. Και η Ράνια Ισχύζα εννοείται, την Ελένη Τυράντου την αγαπάω πάρα πολύ. Φοβερή. Πάρα πολύ και σε παραστάσεις που την έχω δει, δηλαδή και τα τελευταία χρόνια, εκτός ότι, εντάξει, με όλες τις επιτυχίες που έχει κάνει και στην τηλεόραση, όπως γνωρίζουμε και παλαιότερα. Είχα φανταστικούς δασκάλους στη δραματική σχολή. Είχα τον Κώστα τον Ανταλόπουλο, είχα τον Κώστα τον Περικόπουλο, πάρα πολλούς υπέροχους και ανθρώπους και καλλιτέχνες που μας έδαξαν τόσα πολλά, όχι μόνο στο κομμάτι της υποκριτικής σαν πρακτικά και θεωρητικά, και στο να μας προετοιμάσουν πιο προσωπικά, δηλαδή ότι όταν βγούμε από τη σχολή είναι πιο πολύ μια γέλη, ότι ο καθένας είναι κύριος του εαυτού του, το τι πρέπει να κάνουμε, ότι γενικότερα στη δουλειά θέλει γερό στο μάχη, είναι περισσότερο 99 απογοήτευση και το 1% που θα σου τύχει, όταν και άμα έχεις πίστη, αισιοδοξία και το αγαπάς και το κυνηγάς πάρα πολύ, γιατί ό,τι και να λέμε είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε λίγο στο πρώτο επεισόδιο που το είδα, αλλά θα δω σήμερα και το δεύτερο και τώρα το βράδυ. Στο πρώτο επεισόδιο είδαμε ότι τραγουδούσες ένα τραγούδι, το Κόκκινο Φουστάνι. Ναι, το Κόκκινο Φουστάνι ήταν η ιδέα του Νεκτάριου, που, ο οποίος με το που μου λέει, Ελένη, θέλω να τραγουδήσω ένα τραγούδι, μου λέει, ξέρω εγώ. Εγώ, μέσα στον ενθουσιασμό χαρά, λέω, το Κόκκινο Φουστάνι δεν το έχω πει ποτέ. Και παίρνω κατευθείαν τη δασκάλα φωνητικής μου, την Ατάσα την Κασμή, που είχε προετοιμάσει και για τις εξετάσεις. Λέω, Νατάσα, με έχει βάλει από αυτό, Παναγία μου, εγώ, άγχος, χαμός. Το πήραμε, το κάναμε, από τα μαλλιά το τραβήξαμε. Ως που ήρθε η ώρα για το γύρισμα, που εγώ πιστεύω ότι δεν βγήκε τόσο καλά όσο το έκανα στις πρόβες. Δηλαδή, με παίρνουν, μου λένε, ξέρω εγώ, το πες πάρα πολύ ωραία και η δασκάλα μου. Πάρα πολύ δηλαδή... καλά βγήκε. Εγώ που το είδα, μου άρεσε. Δεν είμαι γνώστης, αλλά εγώ, ας πούμε, μου άρεσε το τέτοιο. Και λέω, είναι και τραγουδίστρια. Αυτό θα σε ρωτούσα προηγούμενο.
Δηλαδή, τραγουδάς κιόλας γενικά. Τραγουδάω, κάνω ιδιαίτερα μαθήματα φωνητικής εκτός από τη σχολή που είχαμε πιάσει από παγκόσμιου ρεπερτορίου και όπερες, ιταλικές, τα πάντα δηλαδή. Αλλά επαγγελματικά, να το θέσω έτσι, δεν τραγουδάω, όχι. Αν μου δοθεί η ευκαιρία θα το κάνω, γιατί το αγαπάω πολύ, έχω ασχοληθεί και πηγάζει από μέσα μου, είναι πάρα πολύ... Να συζητήσουμε μια χάρη μέσα από εδώ, από την εκπομπή. Για ζήτα το, για ζήτα θα το. Θα θέλαμε, θα σε παρακαλούσαμε να μας τραγουδήσεις το κόκκινο φουστάνι. Α, τώρα λέει καπέλα χωρίς να έχω κάνει κανένα ζέσταμα τίποτα. Θες να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να έρθουμε μετά. Με μεγάλη μου χαρά, βεβαίως. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι να κάνεις ένα ζέσταμα. Βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε Πάνω Μουζουράκι και Μαραβέγια. Φίλαμε ακόμα. Τέλεια, φίλαμε ακόμα, ναι. Αγαπημένοι και οι δύο καλύτερες. Ωραία. Βεβαίως. Και μετά ερχόμαστε με την πιο πραγματική καλλιτέχνη, την Ελένη Γιαννακού. Θα την δείτε τώρα να τραγουδάει ακαπέλα. Τέλεια, τέλεια. Έτσι δεν το λέμε. Πάρα πολύ. Ακαπέλα. Μπράβο, βεβαίως, έτσι, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν. Πάμε για το τραγουδάκι του Πάνω Μουζουράκι και μετά ερχόμαστε εδώ πάλι για να ακούσετε live να τραγουδήσει ακαπέλα η Ελένη Γιαννακού εδώ στο Joy Radio. Σας ευχαριστώ. Μετά το Πάνω Μουζουράκι και το Μαραβέγια κάναμε το μουσικό μας διάλειμμα και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ακαπέλα το Κόκκινο Φουστάνι εδώ από τη φωνάρα βασικά τη Ελένη Γιαννακού. Εντάξει, μισό λεπτό. Ελένη, έτοιμη. Έτοιμη. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, ένα ρεφρέν να πω. Θες και όλο να το πεις, δεν ξέρω, τι θες εσύ. Όλο να σας το πω, εντάξει, δεν το είχα προετοιμάσει. Ό,τι θες. Πες ρεφρενάκι. Να πω ένα ρεφρέν, λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι! Ναι! Τέλεια! Βάλε το κόκκινο φουστάνι εκείνο που σε κάνει να μοιάζεις πινκάκια. Και μη με τραστινόρα, τα νιάτα είναι δώρα που καίνε σαν φωτιά. Αυτό. Ναι. Ωραία. Μπορώ να... Τώρα θα σε χειροκροτήσω, εντάξει. Αλλά... Κάτσε να σε χειροκροτήσω, κάτσε περίμενε. Λοιπόν, άμα ήμασταν και σε στούντιο, θα ήταν ο ήχος ακόμα καλύτερο. Ναι, τώρα από... Τώρα τηλέφωνο, εντάξει, και πάλι καλά. Μπράβο, έβγε. Να, θα μπορούσες και επαγγελματικά να το κοιτάξεις. Θα το ήθελα πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και θα το κοιτάξω, θα το ψάξω πραγματικά, ναι. Γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Ναι. Πάμε τώρα λίγο αφού σε ακούσαμε να μας τραγουδάς το Κόκκινο Φουστάνι, θα ξαναέκανες την ίδια παράσταση. Είχες παίξει νομίζω και στο θέατρο Εμπρός, έτσι δεν είναι? Όχι στο θέατρο Εμπρός, είχαμε παίξει την Ευτυχία Παγιανοπούλου. Α, ναι, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Mm-hmm. Κάνε ένα θέμα, δεν υπάρχει. Ναι. Με τον Στέφανο Οικονόμου σε σκηνοθεσία και ήταν μια μουσικοχορευτική παράσταση. Ήμασταν με τον Στέλιο του Διονυσίου και την Πίτσα Παπαδοπούλου. Και ήταν μια απίστευτη εμπειρία για εμένα. Κάναμε το καλοκαίρι 2 με 3 παραστάσεις στο Άλτσος Γαλατζίου. Εγώ ερμήνευα την κόρη της Ευτυχίας Παγιανοπούλου. Mm-hmm. Και ήταν απίστευτη εμπειρία.
Το δουλεύαμε λίγο χρονικό διάστημα, το δουλέψαμε γύρω στο ένα μήνα, εννοεί θα το ξανά έκανα. Ήταν τρομερή όλοι τους, και μουσικοκινητικά και χορευτικά και πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Τώρα θα σε ρωτήσουμε κάτι άλλο, τώρα κάποιος μπορεί να κοκκινήσει, αλλά εντάξει δεν μας πειράζει, δεν με νοιάζει. Δεν μας νοιάζει βασικά. Πες μας λίγα λόγια για τη συνεργασία σου με τον σκηνοθέτη Νεκτάριο Χατζαντώνη. Εντάξει, ο Νεκτάριος είναι μια απίστευτη μορφή, ένα είδωλο. Εγώ κάθε φορά, δηλαδή τον ευχαριστώ και πάλι που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και να γνωρίσω ένα τέτοιο άνθρωπο. Ο Νεκτάριος είναι ένα πλάσμα, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω αν ακούει τώρα, αλλά... Ακούει, ακούει, Νεκτάριε, μη φεύγεις. Είναι ένα πλάσμα απίστευτο, που αυτό που έχω παρατηρήσει είναι, είναι δυναμικό, έχει τσαγανό και είμαι 100% πεισμένη ότι οτιδήποτε και να σκεφτεί και να βάλει θα και το κυνηγήσει, πάντα θα του οποιοδήποτε στόχος του και όλοι θα το εκπληρωθεί και του το εύχομαι ολόψυχα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Πραγματικά το λέω, που δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι δίπλα σου, στηρίζουν, και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό σε ένα άτομο. Δηλαδή περισσότερο αυτό που είπα και πριν, ότι θα απαντήσουν πτωμάτων, ειδικά στο χώρο μας που είναι πολύ ανταγωνιστικός, θα κοιτάξουν πιο πολύ τον εαυτό τους, αυτό που λέμε την πάρτη του ο καθένας. Ο Νεκτάριος είναι ότι θα τρέξει για όλους και πολλές φορές μπορεί να βάλει και τον εαυτό του υπό για κάτι το οποίο πιστεύει ότι θα βγει. Έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει πιστέψει σε εμάς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πώς να το θέσω, δυσκολίες υπάρχουν πάντα, δηλαδή και σε σειρές και σε παραστάσεις. Έτσι. Και το άλλο, το θέμα είναι να μην εγκαταλείψεις ποτέ και να θέτεις πάντα στόχους και όρια, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί και να υλοποιηθεί το δικό σου σχέδιο και project. Και είναι κάτι το οποίο έφερε εις πέρας, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, και με τα γυρίσματα και όλο αυτό, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, δηλαδή, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ και το πίσω από τις κάμερες, off camera, δηλαδή που είμαστε εμείς, κάνουμε τις σκηνές μας, δηλαδή αυτός έχει και το μοντάζ, έχει και πάρα πολλά να διευθετήσει, μουσικές, να κόψει, να ράψει. Έτσι. Και εγώ το μόνο που έχω να πω, τον ευχαριστώ ολόψυχα και πάντα τέτοιο, και του το λέω κάθε φορά, προχώρα και μην σκέφτεσαι τίποτα, αυτό μην σταματάς ποτέ και μην σε καταβάλει τίποτα. Γιατί πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο πλάσμα και πάρα πολύ ταλαντούχο. Αυτό έχω να πω. Και να πούμε στον κόσμο ότι όλη η σειρά είναι πάνω του. Είναι πάνω του, εννοώ από το σενάριο, σκηνοθεσία, που είναι βασικά κομμάτια σε αυτό το τέτοιο, που το δουλεύω πολύ, πολύ καιρό. Και ναι. Να τονίσουμε λίγο ότι η σειρά είναι το προξενιό στην πόρτα σου, στο κανάλι της Click Art Production, είναι η εταιρεία παραγωγής. Click Art Production, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί έχουν βγει τα δύο πρώτα επεισόδια στο YouTube, να συντονιστούμε όλοι να το δούμε. Θα πέσει άπειρο γέλιο, που το χρειαζόμαστε, το θέλουμε στην καθημερινότητά μας, και νομίζω ότι είναι, έχει πάρα πολύ, γενικά και ο Νεκτάριος είναι πάρα πολύ τακτικαδόρος, έχει πάρα πολύ έξυπνη ατάκα και χιούμορ. Και βγαίνει και προς τα έξω, εγώ αυτό ξέρω. Και... δηλαδή, όποιος δεν τον ξέρει και σαν άνθρωπο, έτσι, και βλέπει και τη δουλειά του, δηλαδή φανταστείτε πώς είναι σαν εμείς που τον ξέρουμε και off camera. Και το Joy Radio είναι χορηγός επικοινωνίας στο εγχείρημά σας. Όπως και το Molto, που είναι το αδελφάκι του Joy, είναι χορηγός επικοινωνίας. Είναι μια καταπληκτική σειρά που η πρώτη του σειρά του Νεκτάριου είναι η πρόσκληση, η ή αλλιώς το invitation. Όποιος δεν το έχει δει, το ψάχνει πάλι στο κανάλι πρόσκληση invitation, να το δει, για να δει μια άλλη σειρά από εκεί. Στο YouTube και αυτό, να υπενθυμίσουμε. Και επίσης, έχει πρόσβαση ο καθένας, όποιο... και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Όποιος, δεν... YouTube έχει γίνει... όποιος δεν έχει κάνει εγγραφή τώρα στο κανάλι της Click Art Production, κάντε το τώρα, βάζετε και το καμπανάκι εκεί να σας έρχονται, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Εννοείται.
Πάμε τώρα να πάμε σε τα ποια είναι τα επόμενα σου σχέδια. Λοιπόν, τα επόμενα μου σχέδια. Με την Τρίτη, την Τετάρτη βασικά, μεθαύριο ξεκινάω με το καλό σε κάτι που εντάξει δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, γιατί ως σκηνοθέτης θα ξεκινήσουμε τις πρόβες, αλλά είναι μια κωμωδία σε θέατρο που θα έρθει από Σεπτέμβρη με το καλό. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, αλλά ότι τα επόμενα πλάνα είναι project κωμωδίας στο θεατρικό κομμάτι. Θα μας στείλεις δελτίο τύπου να ανεβάσουμε. Εννοείται με μεγάλη μου χαρά βεβαίως. Και το συνεχίζω, παραμένω στο Arts Artium στο 2 και στην δραματική σχολή στην Εκτιτέχνη, όπου ανεβάζουμε φέτος William Shakespeare, το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Έχουμε παράσταση τον Ιούνιο. Αυτά προς το παρόν έχω να πω. Τώρα σκέφτομαι μήπως είναι κάτι που δεν το έχω πει. Λοιπόν, πάμε λίγο για να υπάρχει λίγο, να λέμε και λίγο πρόσκληση, λίγο θέατρο, να υπάρχει λίγο ποικιλία. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς είναι τα γυρίσματα στην κωμική σειρά, συμβαίνουν ευτράπελα λόγω της κωμωδίας? Και αν ναι, να μας πεις ένα ευτράπελο μέχρι στιγμής στα δύο επεισόδια που θέλω να μας το πεις στον αέρα, τι έχει γίνει. Μάλιστα, spicy news βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Προχθές είδα την Λούλα την Τριανταφύλου που πρωταγωνιστεί στη σειρά και είναι, όπως είπα και πριν, ανέφερα, ένας απίστευτος και πόσο μάλλον καλλιτέχνης και άνθρωπος, που την πέτυχα προχθές σε μια ακρόαση για μια αμερικάνικη πολιτική σειρά. Και ακόμη λέγαμε για ένα συμβάν που είχε γίνει σε ένα γυρίσμα στη Βίλα που είχαμε πάει, και προφανώς οι ένικοι του σπιτιού, ας πούμε, εντάξει, έβλεπαν τηλεόραση, και εμείς εννοείται, επειδή και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και που είχαμε πάει και μας έδωσαν και το χώρο τους οι άνθρωποι, τρομερά φιλόξενοι. Είχαμε σε κάποια στιγμή που γυρίζαμε το δεν θυμάμαι, το τρίτο επεισόδιο νομίζω, δεν θυμάμαι, και είχαν λίγο πιο δυνατά την τηλεόραση, και η Λούλα η απίστευτη, εκεί που κάναμε που λέγαμε τις ατάκες μας, κάναμε τις πρόβες μας, βασικά και στην πρόβα δεν το είχε κάνει αν θυμάμαι καλά, και το έριξε από το σχέδιο στο γύρισμα, που αυτά είναι τα καλύτερα που συμβαίνουν. Ναι. Και επειδή ήταν τελειώσει λίγο, δεν θέλαμε ότι τώρα αυτό να πούμε στους ανθρώπους να χαμηλώσουν, τι θα κάνουν, πώς θα γίνει, τι θα γίνει τώρα όλο αυτό. Και πετάει την ατακάρα εκεί που έχουμε το γύρισμα και λέει: «Τα κλείσε επιτέλους αυτή τη τηλεόραση!» Και πεθαίνουμε όλοι στα γέλια, γιατί ήταν αυτό το σχέδιο και είναι τα καλύτερα, τα πιο θόρμητα που δεν υπήρχαν. Και λέμε: «Πώς θα δικαιολογήσουμε κάτι τέτοιο, για παράδειγμα, ακουστεί, ας πούμε, στον ήχο κάτι τέτοιο?» Και το είδωλο η Θεάρα είπε αυτό το πράγμα. Και μετά, πώς να μην σκάσουμε στα γέλια? Εγώ δεν μπορούσα από τα γέλια να μιλήσω. Δηλαδή, την κάναμε τη σκηνή, θυμάμαι και εγώ πόσες φορές. Ήταν απίστευτη, απίστευτη. Αυτό γράφτηκε. Αν γράφτηκε, εννοείται. Όχι να παιχτεί στο κανονικό, γενικά έχει γραφτεί. Νομίζω μπορεί να υπάρχει σαν, νεκτάρι, σαν βίντεο. Μέσα από τα μόρια περβίτα νεκτάρια, αφού μας ακούς, θα ήθελα να βάλεις και backstage. Τα backstage νομίζω ότι είναι και τα καλύτερα, πραγματικά. Θα ήθελα να τα παίξεις. Όταν παιχτούν τα επεισόδια, μετά παίξε backstage. Να παιχτούν, γιατί αυτά είναι που αξίζουν, ότι γίνεται πίσω από τις κάμερες, που νομίζω έχει και το πιο πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν έχει καταγραφεί, ναι, αλλά θα ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο, και άλλα πολλά βεβαίως που έχουν συμβεί. Μια άλλη φορά, ας πούμε, οι ένικοι είχαν ένα σκυλάκι που γυροβολούσε, δηλαδή απίστευτα σκηνικά, πάρα πολύ κουμπλέ, πάρα πολύ ωραία. Τώρα άλλο να σας πω δεν μου έρχεται. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν το πιο δεν κορυφαίο. Δεν πειράζει. Και την ευχαριστούμε τη Λούλα για τις στιγμές αυτές που μας έχει χαρίσει. Πάρα πολύ ωραία σκηνικά. Είχε πάρα πολύ γέλιο η σκηνή με τον Πονεκτάριος, παίζει σε ένα επεισόδιο. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, να το δείτε.
με το που ανεβεί, που είχε λίγο το άγχος, ακούσα από τις ατάκες μου και γέλαγε, ξέρετε όλο αυτό το αυθόρμητο και είχε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίες στιγμές αυτές του γυρίσματος. Γιατί ήταν νομίζω και η πρώτη φορά του νεκτάριου, όχι ήταν η πρώτη φορά του νεκτάριου στο προξενιό που επιχείρησε κάτι τέτοιο, πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Θα ήθελα λίγο να πεις λίγο στον κόσμο τι ρόλο ερμηνεύεις. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ελευθερία που ο Νεκτάριος είχε βάλει ότι ο χαρακτήρας μου λέγεται Ελευθερία Γιαννακού. Ναι. Και στην πραγματική ζωή ονομάζομαι Ελένη Γιαννακού. Δηλαδή αυτό είναι το επιθετό μου και παθαίνουμε πλάκα και λέμε δεν είναι δυνατόν να στέλνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παίζεις με το επιθετό σου. Παίζω το επίθετό μου, το οποίο καλώς, ο Νεκτάριος δεν γνώριζε και με είχε βάλει τυχαία. Και λέμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Απίστευτο. Και ο ρόλος μου είναι η υπηρέτρια του δουλικού της, εντάξει αστείευομαι, η υπηρέτρια της υπέροχης μας Λούλας, όπου γενικά σαν ρόλο, σαν χαρακτήρα, εγώ τον είχα αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, διότι έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με μένα, δηλαδή ότι είναι πολύ αυθόρμητη, ότι τραγουδάει ανά πάσα στιγμή, εκεί που μπορεί να πλένει πιάτα, εκεί που μπορεί να είναι στον δρόμο να τραγουδάει, να χορεύει, να κάνει οτιδήποτε, ασκείς φωνητικής προδίδικες σε επόμενα επεισόδια, οτιδήποτε τέτοιο. Έχουμε κοινά σημεία με το ρόλο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Το αφεντικό της, όσο και να τη θάβει μαζί με την άλλη υπεροχή μου φίλη τη Σοφία, το όλο υπηρετικό προσωπικό, όσο και να τη θάβουν και να τη λένε μούμια και να τη λένε ξινή, ξυπασμένη 100 χρονών, την καταβάθος τη σέβονται, την εκτιμάνε και την αγαπάνε. Και ότι θα κάνουν ό,τι περάσει για τη δικιά της ασφάλεια, αν το θέσω έτσι, και ό,τι τους πει είναι διαταγή, εννοείται. Δηλαδή δεν θα υπήρχε περίπτωση ποτέ η Ελευθερία να κάνει κάτι όπου να βλάψει τη Λούλα, το αφεντικό της. Θα έκανε ό,τι περνάει από το χέρι της, για να είναι για το δικό της καλό, ας πούμε. Πόσα επεισόδια είναι η σειρά και τι πιστεύεις πώς θα τραβήξει τον κόσμο να το δει? Λοιπόν, κοιτάξτε, κατά τη γνώμη σου. Εγώ αυτό που έχω πει είναι, όπου έχω πει, που υφίσταται, ότι άμα δεν διαφημίσουμε το προϊόν μας, όσο και να ακούγεται, είναι η δουλειά μας, είναι ο κόπος μας, είναι έτσι, ο χρόνος μας, δεν θα το μάθει ο κόσμος. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Έχει πέσει πραγματικά και χρήμα και χρόνος και ο κόπος και το οτιδήποτε τέτοιο. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα. Γι' αυτό λέμε να το κοινοποιούμε, όλοι να το βλέπει ο κόσμος και να πάρει, πιστεύω, ότι αξίζει και σε προβολές και πιστεύω ότι θα το αγαπήσει, θα το αγαπήσει το κοινό. Είναι κάτι, είναι πάρα πολύ... Εγώ του το έχω δώσει σε χαρή και από την αρχή του Νεκτάριου. Δηλαδή είναι και από τα επεισόδια βλέπει και ξεχωρίζει κανείς ότι δεν είναι πρόχειρο δουλειά. Δηλαδή είναι καλωστημένα με φωτισμούς, με σκηνοθετικά, με δικά με ροτρικά με. Δηλαδή δεν είναι τύπου άντε το βγάλαμε, άντε πάμε έτσι, να φύγουμε. Έτσι. Δηλαδή τύπου πρόχειρο δουλειά. Δηλαδή και πολλές φορές αυτό που εκτιμάμε περισσότερο είναι η ποιότητα παρά η ποσότητα. Δηλαδή, okay, να κάνουμε δύο σκηνές και να τις κάνουμε και να. Και να έχει αποτέλεσμα, να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, χίλιες φορές από το να πούμε «Α, ωραία, γυρίστηκε, φύγαμε». Και είναι αυτό που μας έχει πει κιόλας και ο Νεκτάριος, ότι καλύτερα να βγει κάτι και να βγει καλό, αλλιώς τι να γίνει, είναι τζάμπα. Και ο κόπος μας και τα γυρίσματα και οι πρόβες μας και τα πάντα όλα. Ωραία συζήτησή μας, χαρά μας να σας έχουμε και πολύ περισσότερο, αλλά εντάξει, δεν θα κουράσουμε κιόλας γενικά. Είναι πολύ ευχάριστα αυτά που λες, αλλά έχω από τις τελευταίες ερωτήσεις να σε πω. Βεβαίως. Λοιπόν, προετοιμάζεσαι για να σε αποδεσμεύσουμε κιόλας για να κάνεις και τις δουλειές σου? Έχω babysitting το βράδυ, αγώνεστε, ναι, όλα καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Προετοιμάζεσαι πιο πολύ στο κωμικό ή στο δραματικό? Στο κωμικό ή στο δραματικό, δηλαδή.
Εντάξει, εμένα γενικά επειδή μου αρέσουν και τα δύο και πριν και όλα στη δραματική σχολή, δηλαδή και με τη Ράνια τη Σχίζα, την δικιά μας Σενιούρα Σούλα, πολύ αγαπήσαμε, είτε έπαιζε στη σειρά την, τις Σαββατογεννημένες, αν θυμάστε. Ναι. Είχαμε προετοιμάσει τα πάντα, δηλαδή και από τραγωδία την Αντιγόνη και Σόνια από Θείο Βάνια για πιο κοινωνικό και από κωμικό τη Λοκαντιέρα από Κάρλο Γκολντόνι κάποιον μονόλογο. Εμένα μου αρέσουν όλα διότι το κάθε είδος έχει και τη χάρη του. Σε άλλα θα δεις πιο πολύ, το μόνο σίγουρο είναι ότι το κοινό είναι η αλήθεια που πηγάζει, γιατί πάρα πολλοί συγχαίουν το η υποκριτική, ότι έχει να κάνει με την υποκρισία και ότι ο υποκριτής είναι ο ηθοποιός και αυτό πρέπει να είναι κάτι που πρέπει να το πούμε στον κόσμο, γιατί πάρα πολλοί πιστεύουν ότι είναι το ίδιο. Ο υποκριτής, ο ηθοποιός δεν είναι υποκριτής, δεν υποκρίνεται. Ο ηθοποιός αυτό που κάνει είναι ότι βγάζει την αλήθεια μέσα από την ψυχή του και έτσι το εκλαμβάνει ο κόσμος, γιατί άμα δεν βγάλει την αλήθεια του και είναι κάτι ψεύτικο, ούτε εκθετικό αποτέλεσμα θα έχει, ούτε και μπορεί να τον πιστέψει, να το θέσω έτσι. Γενικά το θέατρο, το νούμερο ένα θετικό προνόμιο, πώς να το πω, που δεν μπορεί να το συγκρίνουμε με κανένα άλλο επάγγελμα, είναι ότι μπορείς στο ένα δευτερόλεπτο από το ένα στο άλλο να πας από έναν κόσμο σε κάποιον άλλο, να γίνεις οποιοδήποτε επάγγελμα, οτιδήποτε θελήσεις, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να το ζεις πραγματικά 100%, που κανένα άλλο επάγγελμα δεν στο χαρέζει αυτό. Μπορείς να βρεθείς από τον Αρκτικό Πόλο μέχρι το κερατσίνι, δηλαδή να γίνεις από 80 χρονών μέχρι μωρό, από τι άλλο να πω, από άστεγος, ναρκωμανής, πλούσιος, στοχός, οτιδήποτε, μέσα σε δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι και το κοινό σε όλα τα είδη είναι ότι βάζεις την αλήθεια σου και δεν έχει να κάνει η υποκριτική με την υποκρισία. Έτσι. Αυτό να τονίσουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν πολλές φορές συγχαίει. Εγώ τώρα λόγω και του προξενιού στην πόρτα σου και της νέας θεατρικής παράστασης που θα είναι κωμωδία, τίνω προς αυτό το είδος, αλλά λόγω μόνο αυτής της χρονικής περίοδου. Γενικότερα όλα τα είδη και το κοινωνικό και η τραγωδία και η κωμωδία μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι περισσότεροι που με έχουν δει μου έχουν πει ότι τους αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, τη Λοκαντιέρα που είχα κάνει, γιατί πιστεύουν ότι είναι καλύτερο σουμπρέτα, είναι κάτι πιο έτσι που πάει και στο χαρακτήρα μου. Αλλά τόσο το ένα όσο και το άλλο, δηλαδή καμία σχέση. Βλέπουν τελείως δύο διαφορετικούς ανθρώπους, χαρακτήρες, ήρωες που παλεύουν για το σκοπό τους και για τα δικαιώματά τους και για την αλήθεια τους. Μας είπες ότι το θέατρο το ετοιμάζεται την παράσταση, τη θεατρική παράσταση τον Οκτώβριο, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα κάνεις κάτι, έχεις κλείσει κάποιο θέατρο? Το καλοκαίρι προς το παρόν όχι, δεν έχω κάτι, αλήθεια είναι. Αναμένω κάποιες απαντήσεις από κάποιες ακροάς που έχω πάει, τώρα δεν ξέρω κάτι νεότερο να σας πω. Και ο Νεκτάριος μου έχει πει και για τη Νύχτα Φόνου που θα ανεβάσουμε και από αρχές Σεπτέμβρη. Αρχές Σεπτέμβρη, ναι, κάτι έχω ακούσει. Αρχές Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, μη σας πω και θα είναι, το Joy Rende θα είναι χορηγός επικοινωνίας ούτως ή άλλως. Βεβαίως, στήριγμά μας σε οτιδήποτε και θεατρικά και τηλεοπτικά. YouTube-κά να το θέσω έτσι, ναι. Και στο προξενιό και παντού και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα έρθω να σας καμαρώσω. Με μεγάλη μας χαρά. Και στο άλλο τον Οκτώβριο, αν γίνει, αν και θα βγάλουμε και εδώ η δελτιατή που θα μας στείλεις. Βεβαίως, εννοείται. Και κάτι τελευταίο, δηλαδή να πεις λίγο για τα νέα παιδιά, στα νέα τα παιδιά που βγαίνουν τώρα και θέλουν να ασχοληθούν με το θέατρο, την υποκριτική. Mm-hmm. Με την τέχνη γενικά, τι θα τους έλεγες? Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι να κάνουν αυτό που αγαπάει η ψυχή τους, δηλαδή ότι εάν πιστεύουν ότι
τους αρέσει πολύ, είναι κομμάτι του εαυτού τους που το έχουν ανάγκη, να το θέσω έτσι, να το κάνουν. Διότι πολλές φορές από τους μεγαλύτερους λέμε και θα πας τώρα στο θέατρο και το ένα και το άλλο και δεν έχει λεφτά και δεν έχει αποκατάσταση. Yeah. Όντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να παλέψεις και να αγωνίσεις πάρα πολύ σκληρά, ότι είναι ένα επάγγελμα που θέλει πολύ γερό στο μάχη, όπως μας λένε και οι καθηγητές μας και οτιδήποτε. Αλλά εγώ αυτό που θα πω και στα νέα παιδιά και σε οποιονδήποτε με ρώταγε, ότι μη σκέφτεσαι το παρελθόν, μη φοβάσαι το μέλλον, αλλά συγκεντρώσου το τώρα και αξιοποίησέ το. Αξιοποίησε τις δικές σου τις ανάγκες, το ταλέντο σου, τη δυναμική σου και ό,τι σε χαροποιεί και σε κάνει ευτυχισμένα. Εγώ αυτό έχω να πω. Όταν λέμε τα νέα... Όταν λέμε... Χαμογελά, ορίστε. Ναι. Πες μέσα, συνέχισε. Αυτό δεν είναι ότι να χαμογελάμε και να βλέπουμε τα θετικά και εμείς στεκόμαστε στα αρνητικά και σε κάποια πράγματα που μας λύγουν και μας τραβάνε πάνω στα κάτω. Εμείς είμαστε οι κύριοι του εαυτού μας και ότι ο μόνος που μας βάζει εμπόδια είναι αυτός μας. Σε κανέναν άλλον δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε. Και όταν λέω στα νέα τα παιδιά, όχι ότι εμείς είμαστε μεγάλοι, μια χαρά είμαστε μικροί. Όχι ότι είστε, μια χαρά. Και εσύ νεαροί είσαι. Εννοείται και εγώ. Πολύ νεαροί. Νιάτα. Ναι, έτσι. Μην λέμε τα νέα τα παιδιά και είμαστε εμείς μεγάλοι, δεν είμαστε. Όχι, καλέ, όχι. Έτσι. Εμάς συμπεριλαμβανόμαστε μέσα. Μπράβο. Να δώσουμε social στον αέρα, έχεις το νόημα. Βεβαίως, κανένα. Για πες τα. Πού σε βρίσκουμε. Facebook Ελένη Γιανακού με ελληνικά. Έτσι. Και Instagram Ελένη Γιάν, ELENIGIAN 10. Ωραία. Ελένη Γιάν. Ωραία. Κάντε την ένα follow, ένα αίτημα και θα σας δεχτεί να σας στέλνει τις προσκλήσεις για τα θεατρικά που παίζει. Βεβαίως. Και ένα τελευταίο και τρόπο και γιατί όχι κιόλας, όποιος έχει παιδάκι και είναι και στην Αθήνα, να κάνει, πώς το λένε, μάθημα θεατρικού παιχνιδιού με την Ελένη. Θεατρικό παιχνίδι, θεατρική αγωγή να που βοηθάει και ψυχικά και πνευματικά και ανοίγει το καθένα. Να κάνουμε και λίγο διαφήμιση, Ελένη. Εννοείται, δεν το συζητώ. Πες μας κάτι θέλεις να πεις και σε έκοψε. Ότι ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ το Joy Radio, να ευχαριστήσω εσάς με όλη μου την αγάπη. Και αν ξεχνάω κανέναν, συγχωρέστε με, τον Νεκτάριο Χατζιαντώνη, την Clickart Production, τη Μαριάννα Διακομανόλη, τη Σίλια την Κατραλή, τη Μάρθα, τη Μικαέλα, τον Έντουαρτ, τη Λούλα μας, εννοείται την αγαπημένη, τον Νίκο, τον Αντώνη, όλους όσους έχουν συμβάλει σε αυτή τη δουλειά και τους ευχαριστώ για ό,τι έχουμε περάσει και θα περάσουμε. Θα δούμε καλά πράγματα στα επεισόδια, δηλαδή. Βεβαίως, το προξενιό στην πόρτα σου ήρθε για να μείνει. Έτσι. Συντονιστείτε. Μπείτε σήμερα, όπως θα μπω και εγώ μόλις κλείσουμε την εκπομπή. Θα μπω, θα το βάλω στο Smart TV εκεί πέρα, ένα τέτοιο, σε μεγάλη οθόνη και να σας καμαρώσω. Εννοείται. Θα σου στείλω μηνυματάκια, σου πω πως, να σου πω αν μ' άρεσε, που θα μ' αρέσει, δεν υπάρχει εκεί πέρα.